τα τρία πιο πετυχημένα σύριαλ για τον κόσμο. Στο τρίτο θα βάλω την επικαιρότητα. Δηλαδή κάθε φορά που παίζω ένα σύριαλ θα με φωνάξουν με το όνομα του ρόλου. Με το όνομα του ρόλου. Άρα Μαύρο Ρόδο στο νούμερο 3. Τώρα είναι ναι. Το νούμερο 2. Θα αλλάξει πιθανόν μετά. Ή στο παρελθόν ήταν άλλο. New entry, σαν να πώς δούμε το top 10. Το νούμερο 2 είναι ο Κουτρουμπάς από τα Μαύρα Μεσάνυχτα. Και το νούμερο 1 βέβαια. Με μεγάλη διαφορά. Με μεγάλη διαφορά. Ναι. Αυτό που ξέρουμε όλοι. Το ξέρουμε όλοι, άστο. Μάλιστα. Έχω βαρεθεί να τα ακούω. Έχεις βαρεθεί να τα ακούς, πιστεύεις. Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι. Εντάξει, είναι τόσο ωραίο βέβαια και ναι, είναι ωραίο, ρε. Και εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Και ναι. Με ευγνωμοσύνη το αντιμετώπισα, ας πούμε, όλη και αυτή τη δουλειά και τη συνεργασία και τα πάντα. Είναι αλήθεια ότι σου έχουν κόψει τιμολόγιο με το όνομα Ευάγγελος Φατσέας. Ναι, αλήθεια. Έχει συμβεί, εντάξει. Έχει συμβεί και αυτό. Λογικό. Και έχω και μια πληροφορία ότι εσύ δεν ήθελες να πάρεις το ρόλο του Φατσέα. Η Μπέση πίεσε να το κάνεις. Ναι, ισχύει και αυτό. Και αυτό ισχύει. Ήταν αντιπαθητικός. Ήταν πολύ αντιπαθητικός όλος. Τα πρώτα επεισόδια που διάβαζα, λέω. Ναι. Ένα χωριό ολόκληρο, τον πιο. Αντιπαθητικό. Θα παίξω εγώ, α πούμε, δηλαδή μέλος. Δεν μου δίνεις κανέναν άλλο ρόλο. Και η Μπέση μου λέει, τι λες τώρα αυτό. Είναι ρόλαρος εδώ αυτό.